Ξεκινώντας λοιπόν την έρευνα, βλέποντας, παρατηρώντας ότι υπάρχουν μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ και ειδικά σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, προσπαθήσαμε στα πλαίσια της αρμοδιότητας μας και μέσα στην περιφέρεια της Πελοποννήσου να αντλήσουμε στοιχεία ποιοι αγρότες, ποιοι έχουν πάρει τεράστια ποσά επιστροφής ΦΠΑ από τις εφορίες. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι οι αγρότες αυτοί, οι συγκεκριμένοι αγρότες, οι διάφοροι μάλλον, οι συγκεκριμένοι αγρότες, οι διάφοροι αγρότες χρησιμοποιούσαν από συγκεκριμένους εμπόρους στοιχεία του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, φορολογικά στοιχεία, δηλαδή τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, από τους ίδιους. Οι οποίοι εμφανίζονται, αυτοί οι ίδιοι εκδότες, οι εκδότες ή οι έμποροι, εμφανίζονται και στην περιοχή Τριφυλίας και ευρύτερα της Μεσσηνίας, και στην Αργολίδα, και στην Κορινθία, και στη Σκάλα κάτω στο Βλαχιώτη. Από εκεί λοιπόν, παρατηρώντας αυτό το πράγμα, αυτό το φαινόμενο, ότι οι έμποροι αγροτικών προϊόντων εμφανίζονται σχεδόν σε όλες τις περιοχές οι ίδιοι, αρχίσαμε την έρευνά μας. Πρώτον, υπήρχε το κίνητρο για την επιστροφή από τους αγρότες αυτούς, η επιστροφή ΦΠΑ. Και εγώ θα τους χωρίσω σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που είναι άπλιστους και σε αυτούς που είναι θύματα. Λοιπόν, το ΦΠΑ, μάλλον επιστροφή του ΦΠΑ γίνεται στους αγρότες εμφανίζοντας είτε ατομικά είτε μέσω των ενώσεων ή των συνεταιρισμών τα τιμολόγια στις εφορίες. Και επί του ποσού αυτού υπάρχει επιστροφή 11%. Άρα είναι το κίνητρο, από τη μια μεριά, το κίνητρο να πάρουν όλο και περισσότερα χρήματα οι συγκεκριμένοι αγρότες σε εισαγωγικά. Διότι δεν είναι όλοι αυτοί αγρότες. Έτσι, δεν είναι κάθε επάγγελμα αγρότες, είναι, μπορούμε να σου πω ότι είναι και τραπεζικοί, είναι και δημόσιοι υπάλληλοι, είναι και, και αλλοδαποί πολλοί, έτσι, που προσκομίζουν τα τιμολόγια αυτή στην αρμόδια ΔΟΗ με σκοπό να πάρουν το 11%. Δηλαδή 100.000, ξέρω εγώ, ένα τιμολόγιο, η επιστροφή πια είναι 11. Άρα είναι το κίνητρο. Έχουν το κίνητρο, δηλαδή να πάρουν και τη απληστία. Αυτό ο αγρότης που πραγματικά παράγει, το δικαιούται. Και πρέπει να το πάρει. Αυτό όμω που δεν παράγει ή δεν έχει τα αντίστοιχα, ξέρω εγώ, στρέμματα στην κατοχή του ή για να παράγει το προϊόν που πουλάει και εμφανίζει μόνο αυτά τα τιμολόγια, το σκοπός του είναι να πάρει, να πάρει ΦΠΑ πίσω. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Είναι η απληστία. Υπάρχουν λοιπόν οι κανονικοί, οι άπληστοι και τα θύματα. Το θύμα ποιο είναι. Και γιατί το λέω, γιατί το έχω διαπιστώσει. Όταν, ας πούμε, ένας αγρότης δίνει το εμπόρευμά του, το προϊόν του, σε ένα μεσίτη, ο οποίος εμφανίζεται να εκπροσωπεί αυτούς τους μαϊμούδες εκδότες τιμολογίων, αφού του παίρνει τα προϊόντα, δεν του δίνει στη συνέχεια τα χρήματα. Με αποτέλεσμα, αφού έχει αξίωση και δεν του δίνει τα χρήματα ο μεσίτης, εμφανίζει ο μεσίτης ένα τιμολόγιο, του λέει: πάρε, εγώ θα σε πληρώσω, πάρα τιμολόγιο, πόσο χρωστάω, 5.000, πάρα τιμολόγιο 100.000, θα πάρεις 11. Με αποτέλεσμα να βγαίνει, ας πούμε, απ' έξω ο μεσίθης και να είναι το θύμα που πιάνουμε εμείς τώρα, το θύμα των αγρότη. Προκειμένου να αποφύγουν το ποινικό, διότι είναι ποινικό το αδίκημα της λήψης εικονικού και της χρήσης εικονικού στοιχείου, καλό θα είναι να υπάρχει μεταμέλεια. Καλό θα είναι λοιπόν να επιστραφεί αυτό το ποσό. Και έχουμε λοιπόν σε όλη την περιφέρεια, και στο Άργος και στο Ναύπλιο και στην και κάτω στην Μεσσηνία, έχουμε πολλούς αγρότες οι οποίοι έχουν επιστρέψει ικανοποιητικά πάσα πίσω. Δηλαδή και σε αυτή την περίοδο, ας πούμε, είναι αξιοπερίεργο όταν ο άλλος σε αυτή την περίοδο επιστρέφει 5 ή 10, 100 χιλιάδες, 80 χιλιάδες, έχουμε τέτοιες επιστροφές. Όλοι μας θα πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όλοι μας. Από όποιο μετερίζει είναι ο καθένας μας. Πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Φαίνεται ότι η διακίνηση των προϊόντων έγινε επειδή
οφείλουν βάσει των στοιχείων του κώδικα να αναγράφουν ένα αριθμό κυκλοφορίας, έγραφαν στοιχεία αυτοκινήτων τα οποία από τη συνέχεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι είναι γιοταχή κούρσες ή ότι είναι βιτιοφόρα ή ότι είναι φορτηγά, ξέρω εγώ, δημόσιας χρήσης για βαθρολήματα ή ότι το τονάζ του είναι, ξέρω εγώ, 3 τόνους και αυτοί έχουν στο τιμολόγιο 80 τόνους ή ότι, αλλά δεν είναι μόνο το ότι γράφουν, ότι αναφέρουν τα τιμολόγια ότι γράφουν 80 τόνους, αλλά είναι και ότι δεν, ορισμένα πράγματα και κοινή λογική δεν τα βρίσκει. Δηλαδή να γράψεις ας πούμε 80 τόνους σίδερο, θα το καταλάβω. Να γράψεις όμως ότι μεταφέρεις 80 τόνους πιπεριά, είναι λίγο σπάνιο και λόγω όγκου. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που συντρέχουν, όλα μαζί συναντιζόμενα, ότι τα στοιχεία αυτά που χρησιμοποιούν είναι εικονικά. Δεν μπορεί δηλαδή ο αγρότης που πάμε για το βρίσκουμε να επικαλείται ότι ήρθε ο μεσίθης στο χωράφι και του δώσε ένα τσουβάλι λεφτά 100.000 μετρητά. Αν είναι δυνατόν. Όλα αυτά δηλαδή τα στοιχεία που χρησιμοποίησανε για να δημιουργήσουν, να κατασκευάσουν αυτά τα εικονικά στοιχεία συνηγορούν στην εικονικότητα τουλάχιστον. Και επειδή με αυτό που έχετε και απαντάει σε σχέση με αυτό που μου είπατε πίσω, τα επιστρέφουν πίσω. Κατάλαβαν οι αγρότες με αυτά τα στοιχεία που εμείς τους λέμε και τους δείχνουμε ότι δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό δηλαδή να κάνουν αυτές τις μεταφορές. Υπάρχει και το άλλο όμως κύκλωμα που δεν δείξαμε. Υπάρχει το κύκλωμα που εμφανίζονται αυτή την περίοδο ειδικά να μεταφέρονται πορτοκάλια που είναι και της παραγωγής που υποτίθεται ότι πηγαίνουν για ενδοκοινωτική παράδοση στη Ρουμανία και ουσιαστικά στα χαρτιά μόνο πάνε στη Ρουμανία αλλά κάνουν σταθμούς στα Τρίκαλα και δεν βγαίνουν έξω. Και έχουμε αυτή την περίοδο, έχουμε διαπιστώσει τέτοιες μεταφορές και οι οποίες συνήθως γίνονται με πινακίδες ξένων ρουμάνικων αυτοκινήτων, τα οποία το έχουμε διαπιστώσει και οι εταιρείες που υποτίθεται ότι γίνεται αυτή η ενδοκινητική παράδοση ή εξαγωγή είναι ανύπαρθες.